Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς έχει επηρεαστεί η διάδα της μητέρας και του βρέφους. Κάποια γενικά πράγματα. Ξέρουμε ότι ο κοροναϊός, ο συγκεκριμένος, είναι ένα νέο στέλεχος μιας οικογένειας ιών που μας ήταν ήδη γνωστή. Τα βασικά του συμπτώματα είναι ο πυρετός, η κόπωση, ο οξυρός βήχας, μυϊκή πόνη, που είναι και συμπτώματα όμως και οποιασδήποτε άλλης ασθένειας, είναι κοινά συμπτώματα. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι άκρως μεταδοτικό και μεταδίδεται αερογενός, κάτι που το κάνει ακόμα δυσκολότερο. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν? Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία. Μια πανδημία η οποία τα βασικά συναισθήματα που δημιουργεί σε όλους μας είναι το άγχος για έναν αόρατο εχθρό, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε και συνεπώς δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αναγκαστεί όλοι να περιοριστούμε, να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας επαφές, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας και έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με μια κοινωνική απομόνωση. Αυτή η κοινωνική απομόνωση μας επηρεάζει όλους, είτε βρισκόμαστε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, είτε απλά και ο καθένας που έχει αναγκαστεί να περιοριστεί στο σπίτι του. Από την άλλη, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίοδο πανδημίας που διανύουμε, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους ή να κάνουν ένα επόμενο παιδάκι. Συνήθως, η έννοια της γονεϊκότητας είναι συνεφασμένη με συναισθήματα όπως είναι η αγάπη, η στοργή, η ανυπομονησία για το νέο μέλος, μια προσμονή. Κάτι το οποίο όμως έρχεται σε αντίθεση με, με τα σημερινά μας στοιχεία της πανδημίας. Ποια είναι λοιπόν η ελληνική μας πραγματικότητα? Η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι πολλά ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία μιας εγκυμοσύνης. Αυτό από μόνο του προκαλεί ένα άγχος, μια ανασφάλεια. Είτε μιλάμε για τα ζευγάρια τα οποία έχουν μια αυτόματη σύλληψη, μία εγκυμοσύνη που ήταν μεν προγραμματισμένη, αλλά δεν προλάβαμε να δούμε τι συμβαίνει σε σχέση με την πανδημία, είτε είναι τα ζευγάρια τα οποία είναι σε κύκλο εξωσωματικής και δεν ξέρουν αν πρέπει να προχωρήσουν με την εξωσωματική τους. Όλο αυτό προκαλεί ένα πάρα πολύ έντονο στρες στη διάδα, στο ζευγάρι. Η εγκυμοσύνη, από την άλλη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται κατά κάποιο τρόπο ως επίγον, ως παθολογία. Παρότι είναι μια πολύ φυσιολογική διαδικασία, είναι μια πολύ όμορφη συνήθως περίοδος στη ζωή της μανούλας, βλέπουμε εδώ ότι το αντιμετωπίζουμε με μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, με ευτικές επισκέψεις στον μευτήρα γυναικολόγο, χωρίς όμως το συνοδό, χωρίς το άτομο το οποίο θα στηρίξει τη μαμά ψυχολογικά, και με μια σειρά εξετάσεων και μια γενική αντιμετώπιση, που ουσιαστικά φέρνει τη μαμά σε μια κατάσταση να νιώθει μόνιμα ότι βάλεται από κάτι, από αυτό τον αόρατο εχθρό. Ότω και τόσο αντίστοιχα, επίσης ακολουθεί το ίδιο μοντέλο, δηλαδή έχουμε μια απομόνωση της μαμάς. Κατά την είσοδο στο μαιευτήριο έχουμε πάρα πολλές εξετάσεις για να διαπιστώσουμε εάν αυτή η μαμά είναι φορέας ή νοσία από τον ιό. Εμείς, σαν ιατρικό προσωπικό, αναγκαστικά έχουμε πάρει επιπλέον μέτρα ασφαλείας με ειδικές στολές, με μάσκες. Η ίδια η μανούλα είναι αναγκασμένη να φοράει μάσκα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Όλο αυτό δημιουργούν ένα αφιλόξενο περιβάλλον που κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει ακόμα περισσότερο στρες στη μαμά σε μια στιγμή που, αν μη τι άλλο, θέλουμε να είναι θετική εμπειρία. Κατά την περίοδο λοιπόν της λοχίας, όλο αυτό το άγχος δυστυχώς έρχεται να κορυφωθεί. Έχουμε την μαμά και το βρέφος που είναι απομονωμένη και αποκομμένη από την υπόλοιπη οικογένεια, δεν υπάρχει το επισκεπτήριο στο μαιευτήριο. Ενδεχομένως, ο μπαμπάς ή ο σύντροφος να μπορεί να επισκεφθεί τη διάδα για λίγες ώρες μέσα στην ημέρα, και αυτό πάρα πολύ περιορισμένα και με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κάτι το οποίο απομονώνει ακόμα περισσότερο τη μαμά και την αναγκάζει να νιώθει ότι βάλεται ακόμα περισσότερο και ότι έχει να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες της λοχίας και του νέου μέλους μόνη της. Συνεπώς έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Τι συμβαίνει τώρα όμως για την μαμά ή το βρέφος που νοσούν? Συνήθως το θετικό αποτέλεσμα του τεστ θα είναι της μητέρας και όχι του νεογνού. Εκεί λοιπόν έχουμε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. Έχουμε μια μαμά η οποία
Πλέον νιώθει ότι δεν έχει απαραίτητα τον έλεγχο του σώματός της και του τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο τοκετό της. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει νοσοκομιακό ίδρυμα, να μεταφερθεί από το νοσοκομείο στο οποίο είχε επιλέξει να κάνει το τοκετό της σε κάποιο άλλο, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για περιστατικά COVID. Μας είπε και ο κύριος Παναγάκης, βλέπουμε μια αύξηση στις κεσαρικές τομές λόγω του κοροναϊού, κάτι το οποίο όμως δεν στηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα. Και επίσης μιλάμε για τοκετούς χωρίς κανέναν συνοδό. Φανταστείτε μια εικόνα μιας μαμάς η οποία πρέπει να βιώσει τον τοκετό της κάτω από αυτές τις συνθήκες, πόσο πολύ έντονο στρες μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή. Η νοσηλεία επίσης, ομοίως και εκεί έχουμε μια έντονη απομόνωση. Η μανούλα θα βρίσκεται σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, μην έχοντας τη δυνατότητα και ψυχολογικής υποστήριξης από το σύντροφο, από το σύζυγο ή από το οικογενειακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει επικοινωνία παρά μόνο ενδεχομένως μέσω κινητού τηλεφώνου, δεν υπάρχει επισκεπτήριο και το βασικότερο όλων δεν υπάρχει καμία επαφή με το μωράκι της. Η μαμά βρίσκεται σε διαφορετικό θάλαμο, σε διαφορετική μονάδα και το μωρό κατά πάσα πιθανότητα έχει μεταφορθεί στη μονάδα εντατικής νεογνών, προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιώσουν ότι δεν νοσεί και το ίδιο το νεογνό. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο ρήγμα στη σχέση που έχει η μαμά με το μωρό. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, και ο θυλασμός δεν ενθαρρύνεται, δυστυχώς. Οι περισσότερες μαμάδες που εκφράζουν την επιθυμία να θυλάσουν μπορεί να αντιμετωπιστούν ως υπερβολικές. Έχουμε πάρα πολύ συχνά έναν βίαιο αποθυλασμό, συνήθως με φαρμακευτική αγωγή. Ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί αυτή η μαμά να αντλεί το γαλατάκι της, το οποίο όμως είτε δίνεται προς παστερίωση, είτε την ενημερώνει ότι εν τέλει το έχουν πετάξει, δεν θα το χρησιμοποιήσουν σε αυτό το μωρό με τον κίνδυνο ότι μπορεί να έχει μεταφερθεί ο ιός. Κάτι που θα δούμε στη συνέχεια ότι δεν ισχύει καθόλου, είναι απόλυτα ασφαλές. Και στη λοχεία, επίσης, όταν η μαμά και το μωρό ή μόνο η μανούλα θα γυρίσει στο σπίτι, έχουμε πάλι το στίγμα της νόσου, δεν υπάρχουν επισκέψεις στο σπίτι, δεν υπάρχει η συναισθηματική στήριξη που θα είχε από το οικογενειακό της περιβάλλον, από τη μητέρα της, από τους φίλους της. Υπάρχει ο φόβος της μετάδοσης, της πιθανής μετάδοσης του ιού από τη μητέρα που νόσησε σε κάποιον στο άμεσο της περιβάλλον, όπως επίσης και ο μεγαλύτερος φόβος που γεννιέται για το ενδεχόμενο ότι μπορεί το μωράκι της να κολλήσει ακόμα και στο σπίτι από την ίδια. Κάτι το οποίο μετά οδηγεί και σε μια υπερβολή της μαμάς να προσπαθεί να προστατεύσει αυτό το μωρό από οτιδήποτε πλέον θα μπορούσε να το βάλει. Μιλάμε για εκπληκτικά πολύ στρες που μπορεί να βιώνει η μανούλα εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Τι ισχύει όμως με βάση τις διεθνείς οδηγίες? Ουσιαστικά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Βασιλικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων της Αγγλίας, το CDC και το Βασιλικό Κολέγιο των ΜΕΟΝ, όλοι καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να γίνεται αποχωρισμός της μητέρας με το βρέφος, ακόμα και αν η μητέρα νοσεί. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την επαφή δέρμα με δέρμα άμεσα, όσο πιο άμεσα γίνεται μετά τον τοκετό. Το καγκαρού care που γίνεται μέσα στις μονάδες συντατικής νεογνών και το rooming in, δηλαδή τη συνδιαμονή της μαμάς μαζί με το μωράκι της καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής της στον χώρο του μευτηρίου. Θέλουμε λοιπόν να είναι μαζί, το υποστηρίζουμε και έχουμε δει ότι η πιθανότητα μετάδοσης από τη μητέρα στον νεογνό με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Φυσικά και ο θυλασμός πρέπει να υποστηρίζεται, πρέπει να τονίζουμε τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού και όλο αυτό, όλη αυτή η επαφή που μπορεί να έχει η μαμά με το μωρό, βλέπουμε ότι θα επωφελήσει τη διάδα, θα μειώσει τα επίπεδα στρες και της μητέρας αλλά και του νεογνού και έτσι θα έχουμε πιο ισχυρούς δεσμούς, όχι μόνο τις πρώτες μέρες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και του παιδιού και αργότερα του ενήλικα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό τον αποχωρισμό? Όχι, ξεκάθαρα όχι. Έχουμε δει και μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο αποχωρισμός της μητέρας με τον νεογνό δεν θα καταφέρει να μειώσει τα ποσοστά μετάδοσης του ιού από τη μητέρα προς το έμβριο.
η μη επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά το ντοκετό βλέπουμε ότι επηρεάζει αρνητικά το έμβριο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, την αναπνοή τους, τον καρδιακό ρυθμό. Πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε το μωράκι να κάνει μια ομαλή μετάβαση από την ενδομήτρια στην εξωμήτρια ζωή. Έντονο στρες. Φυσικά ο αποχωρισμός της μαμάς από το νεογνώ προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα. Κάτι το οποίο έχουμε δει και είναι επιβεβαιωμένο ότι η επαφή δέρμα με δέρμα και στις μονάδες συντατικής νεογνών που νοσηλεύονται πρόωρα μωράκια θα βοηθήσει τόσο τη μητέρα να νιώθει ότι μπορεί να προστατεύσει το μωράκι της, συνεπώς η ίδια να νιώθει ότι έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μονάδας και το ίδιο το προωράκι το βοηθάει ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει την αναπνοή και τους καρδιακούς παλμούς που για μας μέσα στις μονάδες είναι βασικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό να προωθούμε και να βοηθάμε τη μαμά αν δεν είναι εφικτός ο απευθείας μητρικός θηλιασμός, να κάνει τις αντλήσεις, να δίνει το γαλατάκι της. Είδαμε ότι οι μαμάδες που δεν θηλάζουν τα μωρά τους, καθώς και τα μωρά τα οποία δεν θηλάζουν τις μαμάδες, παρότι η μαμά νοσεί από COVID, έχουν χειρότερη πρόγνωση μετά τον ντοκετό, μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσουν από κάποιον τρίτο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλην του νοσοκομιακού περιβάλλον, η διάδα θα μεταφερθεί στο σπίτι, εκεί υπάρχουν και άλλα άτομα, ενδεχομένως άλλα αδερφάκια, ο σύντροφος, οπότε η πιθανότητα να κολλήσουν από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας είναι αρκετά σημαντική. Μέσω του θηλασμού όμως μπορούμε να μειώσουμε πάρα πολύ την πιθανότητα, ακόμα και αν το μωράκι αυτό κολλήσει, να νοσήσει εν τέλει από τον ιό. Επίσης, κάτι τελευταίο, ότι έχουμε δει ότι αν αποχωρίζεται η μαμά από το νεογνώ, πολλές φορές διπλασιάζονται και οι χρόνοι που θα χρειαστούν νοσηλεία και οι δύο μέσα στο νοσοκομιακό ίδρυμα. Γιατί όμως μιλάμε εν τέλει τόσο πολύ για τη διάδα, για το δεσμό που έχει η διάδα με η μαμά με βρέφος? Καταρχάς, γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονες συναισθηματικές ανάγκες του ίδιου του βρέφους. Μιλάμε για ένα τέταρτο τρίμηνο της κύησης. Δεν είναι πολύ κοινό και δεν ακούγεται πάρα πολύ. Αλλά ουσιαστικά από την ώρα που το μωράκι αυτό θα γεννηθεί, περνάμε σε ένα τέταρτο τρίμηνο της κύησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, το μωρό έχει άμεση επαφή, άμεση ανάγκη την επαφή με τη μαμά του. Σκεφτείτε ότι δημιουργούμαστε μέσα στη μήτρα της μαμάς. Είναι ένα άμεσα προστατευμένο περιβάλλον, είναι ζεστό, είναι υγρό, σκοτεινό. Η μοναδική ήχη που ακούει αυτό το μωράκι είναι η παλμή της μαμάς του, η φωνή της όταν μιλάει, η φωνή ενδεχομένως του μπαμπά, αν και αυτός έχει μια επικοινωνία. Μιλάμε για ένα πλήρως προστατευμένο περιβάλλον, το οποίο μόνο στοργή μπορεί να προσφέρει σε αυτό το μωρό. Όταν λοιπόν το μωράκι αυτό θα γεννηθεί μετά τη γέννηση, κατευθείαν έχουμε μια απότομη αλλαγή. Πρωτίστως έχουμε το αίσθημα του πόνου, κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει μέχρι τώρα, με την πρώτη του ανασούλα, που θεωρούμε ότι βιώνει έναν πολύ έντονο πόνο εκείνη τη στιγμή και εξού και το κλάμα τους. Έχουμε ένα ξηρό και κρύο αέρα, έχουμε διαφορετικά αγγίγματα τα οποία δεν έχει ξανανιώσει. Πάρα πολλές διαφορετικές νέες οσμές. Μην ξεχνάμε ότι την μοναδική οσμή και γεύση που έχει το μωράκι μέσα στη μήτρα είναι αυτή του αμνιακού υγρού, το οποίο μετά τη γέννησή του θα το βρει στο μητρικό γάλα. Το μητρικό γάλα έχει ακριβώς την ίδια γεύση και οσμή όπως και το αμνιακό υγρό. Συνεπώς, είναι το μοναδικό γνώριμο σημείο που έχει. Γνωρίζοντας λοιπόν και έχοντας αυτές τις μνήμες μέσα από τη μήτρα, προσπαθεί να αναζητήσει κάτι όμοιο. Τι είναι αυτό, η μαμά του? Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Φυσικά είναι η μαμά. Έχει το ένστικτο της επιβίωσης, το οποίο το αναγκάζει ουσιαστικά να προσκολάται στο άτομο το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να το βοηθήσει να επιβιώσει. Αυτό δεν είναι άλλο από τη μανούλα του. Υπάρχει και η θεωρία της προσκόλλησης, την οποία δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, που ουσιαστικά μας δείχνει ότι τα μωρά τον πρώτο καιρό και συνήθως μέχρι και τον 7ο μήνα ζωής λειτουργούν με την προσκόλληση, που για αυτά όμως είναι ένα βασικό ένστικτο.
Η προσκόλληση αυτή προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας, της προστασίας και είναι και το βασικό όπλο, αν μπορούσα να το πω, που θα βοηθήσει το παιδί αργότερα να κοινωνικοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι βασική ανάγκη του βρέφους. Δεν είναι απλά κάτι το οποίο έχει ανάγκη το μωράκι για να κακομάθει τους γονείς. Περνάμε λοιπόν στην αγκαλιά. Την αγκαλιά που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Αυτή τη στιγμή, σε καιρό πανδημίας, οποιοδήποτε άγγιγμα, οποιαδήποτε σωματική επαφή με κάποιον άλλον, ακόμα και αν αυτός είναι ο σύντροφός μας, βλέπουμε ότι μπορεί μερικές φορές να το νιώθουμε λίγο ξένο, λίγο απειλή, γιατί δεν ξέρουμε εάν αυτός τον οποίο αγγίζουμε εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι φορέας του ιού και συνεπώς να κολλήσουμε κι εμείς. Η αγκαλιά στα βρέφη είναι ακόμα πιο παρεξηγημένη, ακόμα και πριν την περίοδο της πανδημίας, δυστυχώς, γιατί υπάρχει η νοοτροπία του μη κακομάθει το μωρό. Μην το παίρνεις πάρα πολύ αγκαλιά, θα το κακομάθεις, θα μάθει μετά να κλαίει και με το παραμικρό να έρχεσαι. Μια τόσο λανθασμένη οδηγία, καθώς τα βρέφη είναι συνδεδεμένα με τη μαμά τους, χρειάζονται την αγκαλιά τους, είναι αναγκαία, γιατί είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν προστασία, θα νιώσουν τη στοργή της μαμάς. Και μην ξεχνάμε ότι το κλάμα τους δεν είναι απλά ένα σημείο το οποίο έχουν το μωράκι και προσπαθούν να κακομάθουν τους γονείς, αλλά είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος να επικοινωνήσει με τη μαμά. Και η μαμά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να ακούσει αυτό το κλάμα και να δείξει στοργή στο μωράκι της, γιατί αν μη τι άλλο, αυτή είναι που χρειαζόμαστε όλοι. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από ένα βρεφάκι, ήδη να έχει μάθει να ηρεμεί μόνο του και να στέκεται μακριά από την αγκαλιά της μαμάς, που είναι και το μοναδικό άτομο που μπορεί να το βοηθήσει και να το διατηρήσει στη ζωή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Ναι, σίγουρα είναι μια περίοδος που για τη διάδα και την μητέρα και τον βρέφος διέπεται από έντονο στρες, από τον αποχωρισμό, από σημεία τα οποία είναι τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που θα ήθελε οποιαδήποτε μαμά για αυτή την περίοδο. Πρωτίστως, για τον τοκετό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάνει μια σωστή προετοιμασία, να έχουμε παρακολουθήσει ενδεχομένως τα μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας που θα μας δώσουν μια εικόνα και θα μας δώσουν και όλες τις γνώσεις που χρειαζόμαστε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσει η κάθε μαμά στο τοκετό της. Μια σωστή επιλογή μαιευτηρίου. Και τι εννοώ με αυτό? Ένα μαιευτήριο το οποίο να μπορεί να στηρίξει αυτή τη μαμά σύμφωνα με το πλάνο τοκετού που έχει φτιάξει και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της. Και φυσικά μια σωστή μαιευτική ομάδα. Μια μαιευτική ομάδα που θα μπορεί να στηρίξει αυτή τη μαμά, όποιο και αν είναι το ενδεχόμενο, όποιες και αν είναι οι επιλογές της. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυστηρά πρωτόκολλα, αυτό είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι η μανούλα θα μπει μέσα σε έναν χώρο μαιευτηρίου δεν σημαίνει ότι είναι και αναγκασμένη να υπακούει εντός εισαγωγικών σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Είναι πρωτόκολλα, εμείς τα χρησιμοποιούμε για μεγαλύτερη ασφάλεια, σαφέστατα, της διάδας, αλλά δεν είναι νόμος του κράτους. Άρα έχω επιλογές, υπάρχει χώρος για συζήτηση φυσικά και μπορούμε και με την σωστή προετοιμασία και ενημέρωση από πριν να έχουμε μια εικόνα του τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει, ποια είναι τα ενδεχόμενά μας και τι μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτή την εμπειρία του τοκετού, ακόμα και κάτω από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, να την κάνουμε μια θετική εμπειρία. Το rooming in, η συνδιαμονή δηλαδή της μητέρας με το βρέφος, βλέπουμε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στους δεσμούς της διάδας. Θα βοηθήσει τη μανούλα να γνωριστεί με το μωρό της καθ' όλη την παραμονή της στον χώρο του μαιευτηρίου, να έχουμε περισσότερη αγκαλιά, περισσότερο θυλασμό, περισσότερη επαφή, που στην τελική είναι αυτό που χρειάζονται και οι δύο, προκειμένου και οι δύο να νιώσουν την ασφάλεια, η μαμά, ότι μπορεί να προσφέρει προς το μωρό της, μπορεί να του δείξει στοργή, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ωράρια και χωρίς το νοσηλευτικό προσωπικό να έρχεται και ουσιαστικά να ζητάει το μωράκι για να μπει στο βρεφοθάλαμο. Μία επιλογή είναι και ο τοκετός στο σπίτι. Θεωρείται αρκετά ασφαλές, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ. Μπορεί όποιος θέλει μετά να με ρωτήσει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό. Αλλά σε καιρούς πανδημίας ενδεχομένως να ήταν μία λύση, κυρίως για μία μαμά η οποία έχει τοκοφοβία και μπορεί ο τοκετός του μαιευτήρου να της προκαλέσει πάρα πολύ έντονο στρες, που αυτό θα λειτουργήσει και αρνητικά για την ίδια διαδικασία.
Ο μητρικός θυλασμός. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο μητρικός θυλασμός έχει επηρεαστεί άμεσα. Πάντα βρίσκουμε κάποια αιτία να κατηγορήσουμε το μητρικό θυλασμό. Έχουμε όμως τα πρωτόκολλά μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει το συγκεκριμένο αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο μας λέει ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις μαμάδες να θυλάζουν. Ο ιός του κοροναϊού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει το φραγμό του μαστού, δεν μπορεί να περάσει το γάλα. Παρότι υπάρχουν δείγματα ότι σε κάποιες ελάχιστες μητέρες μπορεί να βρέθηκε ο ιός, είδαμε ότι αυτό δεν επηρέασε καθόλου το έμβριο, γι' αυτό και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει παστερίωση του γάλακτος του μητρικού πριν δοθεί στο μωράκι. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τη μαμά, είναι σημαντικό να θυλάσει. Ο θυλασμός μπορεί να δώσει στο βρέφος όλα τα αντισώματα που θα χρειαστεί αυτό το μωράκι, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει ακόμα και σε μια πιθανή νόσηση και του ίδιου του βρέφους. Για τα μωράκια τα οποία ήδη θύλαζαν, συνεχίζουμε κανονικά το θυλασμό, ακόμα και αν η μαμά νοσεί, φυσικά με χορήγηση στερεών τροφών εφόσον έχουμε ξεπεράσει τους 6 μήνες μετά το τοκετό. Θέλουμε και πάλι να μην απομακρύνεται η μαμά με το μωρό, ακόμα και αν νοσεί η μαμά ή αν νοσεί το βρέφος και δεν χρειάζεται εννοείται να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νεογνών. Εννοείται ότι θα συμβουλέψουμε τη μανούλα ότι χρειάζεται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, συχνό πλύσιμο των χεριών, με νερό και σαπούνι, πάντα να καθαρίζουμε όλες τις επιφάνειες που η μανούλα αυτή έχει αγγίξει, σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το θύλαστο να κάνουμε μια καλή αποστήρωση όλων των εξαρτημάτων, και για τη μαμά η οποία δεν ήταν σε θέση να θυλάσει λόγω της νοσηλείας της στην μονάδα COVID. Υποστηρίζουμε πάντα τον επαναγαλακτισμό της όσο πιο άμεσα μπορούμε και εφόσον και η ίδια η μαμά το επιθυμεί. Εννοείται ότι για τη μαμά η οποία δεν επιθυμεί να θυλάσει και πάλι το υποστηρίζουμε, θα τη βοηθήσουμε, θα της δείξουμε με ποιο τρόπο πρέπει σωστά να παρασκευάζει το υποκατάστατο μητρικό γάλα, ούτως ώστε να είναι ασφαλές για το μωράκι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ.